Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σήμερα την περιοδία στην Αχαΐα, τη διήμερη περιοδία στις δομές του ΕΣΥ στον νομό Αχαΐας, μαζί με τους βουλευτές και τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος μας είναι να έχουμε μια επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, το οποίο έχει ξεπεράσει αυτή τη διετία τις αντοχές του, έχει δώσει πραγματικά μια τεράστια μάχη υπό αντίξωες συνθήκες και τον τελευταίο καιρό με λιγοστές δυνάμεις. Σήμερα υπηρετούν ως στις δημόσιες δομές του ΕΣΥ λιγότεροι από 10.000 εργαζόμενοι και το ποσοστό που επιμείνει επομίζεται το βάρος περιστατικών και που αφορούν την πανδημία, διότι και η πανδημία συνεχίζει παρά τη μικρή αποκλιμάκωση να πιέζει τα νοσοκομεία, αλλά και πρέπει να καλύψουν και τις υπόλοιπες υγειονομικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό έχει δημιουργήσει μια τρομερή αποδιοργάνωση στα δημόσια νοσοκομεία και γενικά στις δομές του ΕΣΥ. Και θεωρούμε ότι το πρώτο μέλημα αυτή την περίοδο είναι να επουλωθούν οι πληγές του συστήματος, να επανέλθει η στοιχειοδός εύρυθμη λειτουργία και η εξυπηρέτηση και η κάλυψη όλων των υπόλοιπων αναγκών. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι πρέπει να στηριχθεί το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συμβασιούχοι που υπηρετούν, οι περίπου 15.000 συμβασιούχοι που υπηρετούν σήμερα στο σύστημα υγείας και έχουν βάλει πλάτη τα τελευταία χρόνια και πριν την πανδημία αλλά και στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και έχουν στηρίξει το ΕΣΥ, πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη νομικά και συνταγματικά ρύθμιση και να παραμείνουν μόνιμα στο σύστημα υγείας και να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, καλύπτοντας ούτως ή άλλως πάγιες ιδιαίτερες ανάγκες. Για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, που είναι μια ειδική κατηγορία σε υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΕΣΥ, στην φύλαξη, στην καθαριότητα και στη σύντηση, και αυτοί είναι περίπου 8.000, πρέπει να δοθεί μία παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου στις ισχύουσες συμβάσεις εργασίας και κυρίως να αποτραπεί η επαναφορά των εργολαβικών συνεργείων στα νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι μία οπισθοδρόμηση σε ένα καθεστώς ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης και ιδιωτικοποίησης κρίσιμων τμήματων των νοσοκομείων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη. Θεωρούμε επίσης ότι οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή εργασίας, οι περίπου 4.500 που είναι αυτή τη στιγμή σε αναστολή εργασίας και όσοι έχουν επιστρέψει με πιστοποιητικό νόσης αλλά κινδυνεύουν και αυτοί να βρεθούν στο καθεστώς της αναστολής στο προσεχές διάστημα, πρέπει να λήξει αυτή η εκκρεμότητα, να εννοείται να σταματήσει η συζήτηση περί επικείμενων απολύσεων και να επανέλθουν στη δουλειά τους με ενισχυμένους διαγνωστικούς ελέγχους και αυξημένα στάνταρς ασφαλείας. Νομίζουμε ότι είναι εκτός λογικής προστασίας της δημόσιας υγείας και κυρίως εκτός πραγματικότητας του συστήματος υγείας η απώλεια έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά σε αυτή την περίοδο.